Α, εδώ είσαι, Πέτρο. Από όσο βλέπεις. Τι μούτρα είναι αυτά, Χρυσό μου. Για κάτι που μου είπε η Φούλη. Πήγε η Φούλη και του είπε ότι σε αυτή έστελνε την κασέτα. Άκου τώρα εσύ, ε. Και τα παιδιά από εδώ προσπαθούν να με πείσουν ότι το έβγαλα από το μυαλό τους. Ναι, γιατί το εξηγούσαμε ότι είναι μυθομανής η κοπέλα. Έτσι σου είπανε. Ναι. Έτσι είναι. Είναι άρρωστο με τα ψέματα αυτό το κορίτσι. Να φανταστείς, τις προάλλες μου έλεγε ότι είναι νόθα κόρη του Βαρδινογιάννη. Α, και του Βαρδινογιάννη. Γιατί πιανού αλλού είναι. Εμάς μας είπε ότι είναι του Σαρτζετάκη. Άλλα σας είπε εσάς. Ναι. Από εκεί να καταλάβεις τι ψεύτρα είναι. Αλλά αντάλλων λέει. Δηλαδή το έβγαλε από το μυαλό της. Ναι. Σταμάτα, Γιολάντα, όχι, Πέτρο. Δεν το έβγαλε από το μυαλό της. Εμείς της το είπαμε γιατί έπρεπε να καλύψουμε αυτό που έγινε. Και για να καλύψετε εσείς αυτό που έγινε, με μπλέκετε μέρα κατά αυτόν τον τρόπο με τη Φούλη. Εσύ δηλαδή μας έμπλεξες. Να απολυθούμε, κοντέψαμε εξαιτίας σας. Εσύ σταμάτα γιατί δεν σου πέφτει λόγος. Γιατί δεν κινδύνεψα εγώ. Όχι, έχει δίκιο. Εμείς κοντέψαμε να πληρώσουμε τα δικά σας τα λυσιβερίσια. Σε παρακαλώ, να πες τους να σταματήσουν. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Να μιλάνε κατά αυτόν τον τρόπο οι υπάλληλοι για τα προσωπικά μας. Ναι, οι υπάλληλοι σε μεράναν τώρα. Δεν κοιτάς εκεί που τα έκανες βούκινο τα προσωπικά σου σε όλη την Ελλάδα. Τώρα τον έπιασε η αξιοπρέπεια. Πέτρο, έπρεπε να βρεθεί κάποια στην οποία έστελνε στην κασέτα. Και τη Φούλη βρήκατε. Δεν ήταν εύκαιρο η Σίντι Κρόφορντ. Η Φούλη ήταν η πιο ανώδυνη περίπτωση. Τι, θέλετε να πούμε την αλήθεια? Εμένα δεν με νοιάζει, εγώ τι λέω. Κι εγώ δηλαδή τώρα τι πρέπει να κάνω? Να παριστάνω τον ερωτευμένο στη Φούλη? Πες ότι σου πέρασε, ό,τι θες πες. Α, παπα, δεν το δέχομαι. Θα της πω την αλήθεια. Πέτρο, έλα, σε παρακαλώ. Δες το πιο ψύχρεμα το πράγμα. Αποκλείεται, θα της τα πω όλα. Πέτρο. Ναι. Πετράκι. Ναι. Ρε Πέτρο. Τι είναι, Γιάννη μου, επιτέλους. Τι είναι αυτά που έμαθα, ρε Μπαγάσα. Τι έμαθες? Τι έμαθα, ρε. Πες μας τι έμαθες, μας τα έπρεξες, Χριστιανέ μου. Μου τα είπε η Φούλη. Α, σου τα είπε. Τι σου είπε η Φούλη, πες μας και εμάς να μάθουμε. Την κασέτα ο Πέτρος την έστελνε στη Φούλη, δεν το ξέρετε? Ναι, το ξέρουμε, τώρα τα μάθαμε. Μας τα είπαν τα παιδιά και χαρήκαμε για το κορίτσι, πολύ χαρήκαμε. Ρε Μπαγάσα. Ρε θηρίο. Με τη Φούλη, ναι, και αυτόν δεν του πολύ άρεσε στην αρχή, στο τέλος όμως ενέδωσε. Κοίταξε, Γιάννη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Θέλει να πει ότι δεν έγινε έτσι απότομα, κατάλαβες, την ήθελε από καιρό. Όχι, δεν την ήθελα καιρό. Ήτανε κεραυνοβόλος, δηλαδή. Όχι, δεν ήτανε. Και τι διάολο ήταν? Ανάμεικτο. Άννα, σε παρακαλώ. Τι με παρακαλείς, παιδί μου, ντρέπεσαι επειδή αγάπησες. Ντρέπεται. Καλέ, κοιτάξτε, τον κοκκίνησε. Μωρέ, είναι αυτός ένας ντροπαλός, αλλά. Τη δουλίτσα του την κάνει. Βαλεντίνη! Τι φωνάζεις, Πέτρο μου, δεν έστειλες την κασέτα στη Φούλη ή μήπως την έστειλες σε κάποια άλλη? Όχι, στη Φούλη την έστειλα. Ορίστε, το ομολογεί και ο ίδιος. Καλά, ενδιαφερόσα για τη Φούλη και δεν μίλαγες. Τι είσαι εσύ, ρε Πέτρο? Κρυψίνους. Και κάτι είχα καταλάβει εγώ, αλλά πού να φανταστώ με τη Φούλη? Σαν πως το είχα φανταστεί εγώ. Θέλω να πω, γίναν όλα τόσο απότομα. Πότε πρόλαβες, ρε κερατά? Τώρα, ποιος είναι ο κερατάς? Πήρα όμως μια χαρά, γιατί τη συμπαθώ πολύ τη Φούλη. Όλοι εδώ μέσα χαρούμενοι είμαστε, μην νομίζεις. Εγώ δάκρυσα όταν τ' άκουσα. Άντε. Κι άμα είναι τίποτα σοβαρό, εγώ κουμπάρος. Κι εγώ παρακούμπαρος. Εσύ σκάσε. Γιατί, Πέτρο μου, δεν σου κάνω εγώ για παρακούμπαρος? Πέτρο, γιατί το προσβάλλεις το παιδί αφού προσφέρθηκε? Και ο Ευγένιος παρακούμπαρος και η Βαλεντίνη θα κρατάει τις λαμπάδες. Κυρία Γιολάντα, δεν νομίζετε πως είναι κάπως νωρίς για κουμπαργές? Καλά σας λέει, ο άνθρωπος αγάπησε, όχι να τον παντρέψουμε κιόλας. Άμα δεν τον παντρέψουμε, Άννα μου, εμείς, ποιος θα τον παντρέψει? Εμείς είμαστε οι φίλοι του, η οικογένειά του. Σωστά, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, έχουμε γίνει όλη μια οικογένεια. Μια μεγάλη, αγαπημένη οικογένεια. Σε καίει και σε τσιτσιρίζει, γιατί τον θέλεις ακόμα, ανόητη. Όχι, μαμά. Εγώ πια ανήκω μόνο στον άντρα μου. Ο Πέτρος δεν υπάρχει πια για μένα. Υπάρχει. Και όσο υπάρχεις, θα υπάρχει. Κάνεις λάθος. Θα υπάρχει, θες, δε θες. Δεν ήταν όνειρο το χτες? Θες να βριστούμε τώρα? Βρίσε με, αν αυτό σε ανακουφίζει. Πάντως, εγώ μιλάω τη γλώσσα της αλήθειας. Από τότε που έμαθες ότι κάτι συνέβη με τη Φούλη, έχεις λυσάξει να βάζεις τα πόδια σου. Ναι, λοιπόν, ναι. Ναι, γιατί είναι άδικο αυτό που έγινε. Δεν είναι ούτε ένας μήνας που χωρίσαμε και αυτός τσουπ με τη Φούλη. Σε αυτό θα με βρεις σύμφωνη. Είναι γαϊδούρη. Ενώ εγώ τι έκανα? Εσύ, σαν τίμια γυναίκα, γύρισες στον άντρα σου. Είδες που σου λέω. Υπάρχει όμως η περίπτωση να πήγε επίτηδες με τη Φούλη για να σε πικάρει, επειδή σε θέλει ακόμα. Λες? Βέβαια δεν το ξέρεις αυτό το κόλπο. Το κάνουνε σε όλες τις ελληνικές ταινίες. Κι εγώ πώς θα καταλάβω αν ισχύει εγώ? Θα δεις πώς πάει ο δεσμός τους. Ναι, αλλά δεν μου δίνουν αναφορά. Τότε βάλε τη Βαλεντίνη να ψαρέψει τη Φούλη. Και αυτό στις ελληνικές ταινίες το κάνουνε? Και σε όλα τα ελληνικά σίριαλς. Εμένα όμως δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν στα ελληνικά σίριαλς. Εγώ τέτοιες πιουνιές δεν κάνω. Σου είπε ότι ξέρει για σένα και τον Πέτρο? Δεν μου το είπε αυτολεξία, αλλά από το ύφος της αυτό κατάλαβα. Και πώς το έμαθε? Θα της το πω, Πέτρος. Αυτό είναι το θέμα.
Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να την ξαναντικρίσω στα μάτια την κοπέλα ύστερα από αυτό που της κάναμε. Έχεις δίκιο, είμαστε κατάπτυστες. Τι κάναμε, μαμά, τι πήγαμε και κάναμε. Καλά, μην κάνεις έτσι. Θα την ξεμοναχιάσω και θα μάθω αν ξέρει. Όχι τίποτα άλλο, μην έχουμε και τύψεις, τζάμπα και βέρεσε. Τι πράγμα? Λέω, πώς θα πας με τον καινούριο σου δεσμό? Αμάν πια, κυρία Γιολάντα, τι ενδιαφέρον ξαφνικά όλοι με τον καινούριο μου δεσμό. Γιατί το λες αυτό? Τίποτα, τέλος πάντων. Λοιπόν. Τι λοιπόν, πώς είναι οι καινούργιοι δεσμοί? Έχω τόσα χρόνια χρυσό μου να κάνω καινούριο δεσμό που το έχω ξεχάσει τελείως. Α, και θέλετε να σας το υπενθυμίσω εγώ? Αν έχεις την καλοσύνη. Πώς να είναι. Η πρώτη περίοδο σε μια σχέση, ξέρετε, πάντα είναι. Όλο μέλι και ζάχαρη. Όχι πάντα. Τρέχει τίποτα? Δεν σας είπε τίποτα η Άννα? Όχι, τίποτα δεν μου είπε, από μόνη μου ρωτάω. Δεν ξέρετε ότι ο Πέτρος μέχρι πρότινος είχε σχέση με μια γυναίκα η οποία τον απασχολεί ακόμα? Τι είπες? Αυτό που ακούσατε, κυρία Γιολάντα. Ελάτε, σας παρακαλώ, μην μου κάνετε την ανήξερη. Μα δεν ξέρω τίποτα, χρυσό μου. Ελάτε, καλέ που δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε και ποια είναι αυτή η γυναίκα? Όχι, παιδί μου, δεν ξέρω. Όχι και δεν ξέρετε. Δεν ξέρω, σορκίζομαι στη ζωή της Άννας μου. Μου ορκίζεστε? Ναι, στη ζωή της κόρης μου, να την νεκροφιλήσω. Δεν ξέρετε ότι αυτή η γυναίκα είναι η Άννα? Ποια Άννα? Η Άννα Φόνσου. Ποια Άννα, λέει, η κόρη σας. Μιλάς για την μπούλα μου? Ναι, κυρία Γιολάντα μου, η μπούλα σας τα είχε μέχρι πρότινος με τον Αθανασιάδη. Παναγία μου, τι ακούω! Ελάτε τώρα, καλέ, μην κάνετε το ακούτε πρώτη φορά. Πρώτη φορά το ακούω, στορκίζομαι στην ψυχή του άντρα μου. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι δεν ξέρετε ότι αυτή η περίφημη κασέτα απευθυνόταν στην Άννα και όχι σε μένα? Έγινε και αυτό. Καλέ, δεν έγινε μπροστά σας. Φούλη, Φούλη, πες μου, μου λες ψέματα. Όχι, κυρία Γιολάντα μου, αυτή είναι η αλήθεια. Χριστέ μου, Χριστέ μου, η κόρη μου είναι μια πόρνη. Ελάτε, καλέ τώρα, δεν το έκανε και επιχρήμαση. Αυτό που έκανε είναι τρεις χειρότερο. Ακούσε εκεί να κερατώσει τον άντρα της, τον Γιάννη Σωτηρόπουλο, το στολίδι του Media Channel. Αυτό τον ακέραιο δημοσιογράφο και συνετό οικογενειάρχη. Μα καλά, τώρα μιλάτε σοβαρά. Με βλέπεις να αστειεύομαι, εγώ τώρα τρέμω, σαν το ψάρι, τρέμω να δες. Καλέ, εγώ νόμιζα ότι τα ξέρετε όλα. Φούλη με προσβάλλεις, θα ήξερα εγώ τέτοια ατιμία. Και θα την εκάλυπτα. Για τέτοια με έχεις? Ναι, όχι δηλαδή. Συγγνώμη, θέλω να πω ότι σαν μάνα ίσως... Είμαι μάνα, με αρχές εγώ. Εγώ της δίδαξα την ηθική. Εγώ την είχα με τα γαλλικά της, με τα πιάνα της. Την έστειλα στις καλόγριες. Αλλά τώρα τι σχέση έχουν οι καλόγριες? Πώς? Την έστειλα στις καλόγριες για να γίνει μια ενάρετη. Αλλά τσάμπα πήγαν τόσα δίδακτρα. Μην κάνετε έτσι. Πόσα μην κάνω έτσι? Ξέρεις πόσα έχω πληρώσει? Τα μαλλιά της κεφαλής μου έχω δώσει. Καλέ, δεν λέω για τα δίδακτρα. Μη συγχύζεστε, λέω. Συγχύζομαι, συγχύζομαι. Γιατί δεν ζει και ο πατέρας της, ότι βάλει στη θέση της. Είμαι μια γυναίκα μόνη στον κόσμο με ένα κορίτσι τόσο άτακτο. Αλλά θα την κανονίσω εγώ. Θα πάω να τα πω όλα στο Γιάννη. Α, κυρία Γιολάντα, όλα και όλα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είπαμε μερικές κουβέντες και εννοώ να μείνουν εδώ πέρα μεταξύ μας. Δεν θέλω να με εκθέσετε στον Πέτρο. Καλά, αν είναι έτσι, δεν θα πω τίποτα. Όχι τίποτα άλλο, αλλά γιατί σέβομαι το δεσμό σου με τον Πέτρο. Τα ξέρει όλα. Χαρτί και καλαμάρι. Τα ξέρει όλα. Χαρτί και καλαμάρι. Καλά, ποιος της τα είπε? Ο Πέτρος, ποιος άλλος. Και για να της τα πει σημαίνει ότι την εμπιστεύεται. Δεσμός του είναι, να μην την εμπιστεύεται. Σωστά. Γιατί μαράζωσες? Όχι τίποτα, απλώς... Σκέφτομαι ότι καλύτερα που ήρθαν έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα για να ξεκαθαρίσει και η κατάσταση. Αποκλείεται, παιδί μου. Εγώ θα βγω με τη Γιολάντα. Γι' αυτό όλη τη γυναίκα. Εγώ πάω όπου να είναι, δεν με νοιάζει. Σε νοιάζει και σε κόφτη. Δεν θα πάμε σε ξένο σπίτι που δεν έχουμε ξαναπάει. Ευκαιρία να πάμε. Εγώ το είπα στα παιδιά και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να, ορίστε. Τα παιδιά δεν θέλουν να πάμε σπίτι τους. Γιατί? Γιατί έχω περάσει 10 λεπτά και η Φούλη δεν έχει έρθει ακόμα. Άρα δεν θέλουν. Σιγά μη δεν θέλουν. Πάω να τους φωνάξω. Είναι τελικά αυτό ή δεν είναι? Όχι, αυτό είναι, αυτό είναι. Αμάντια, το μισό λεκανοπέδιο φέρω με βόλτα για να το βρω. Μπερδεύομαι σε αυτά τα στενά, είναι τόσο ίδια το ένα με το άλλο. Ναι, αλλά έχουν διαφορετικά ονόματα. Και τα ονόματα τα μπερδεύω. Τόσο πολύ, βρεφούλη. Τρία περίπτερα και πέντε περαστικούς ρωτήσαμε μέχρι να το βρούμε. Κάθε φορά που έρχεσαι, τόσους ρωτάς για να το βρεις. Μη σου πω και πιο πολλούς, γιατί ξέρεις, δεν έχω καθόλου μα καθόλου την αίσθηση του προσανατολισμού. Ευτυχώς που ήξερε η Άννα κάπου στην περιοχή, αλλιώς ακόμα θα ψάχναμε να βρούμε το σπίτι. Ναι, το ξέρω, γιατί έμενε παλιά μια συμπιτήτρια μου εδώ η Πόπη και. Το βλέπεις, δεν είχε συμπιτήτρια την Πόπη. Έφτασε το ασανσέρ. Χωράμε τέσσερις. Σε ποιον όροφο πάμε? Τι πράγμα? Σε ποιον όροφο είναι το διαμέρισμα? Ψηλά. Πόσο ψηλά? Όχι στους πρώτους ορόφους, ψηλά. Πού ψηλά, ρε Φούλη? Ψηλά στην Κοστιλάτα, ψηλά στις Ρωσίες, στα χιόνια, πού ακριβώς? Όχι, εδώ είναι, αλλά ψηλά. Χέζε ψηλά και αγράντευε, τόσο ψηλά. Όροφο, δεν μπορείς να μας πεις? Τέταρτο πέμπτο. Μεζονέτα είναι? Όχι, σε ένα όροφο είναι. Σε ποιον? Ας κοιτάξουμε στον τέταρτο. Εσύ, Βούλα, σε ποιο λες να είναι?
Εγώ λέω να κοιτάξουμε στον πέμπτο. Ναι, ναι, στον πέμπτο είναι. Φούλη, πάρε μια απόφαση επιτέλους. Όχι, τώρα το θυμήθηκα, είναι στον πέμπτο. Για να δούμε. Ποιο είναι? Ποιο είναι ποιο? Το διαμέρισμα, Φούλη, ποια είναι η πόρτα? Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ή αυτό, ή αυτό, ή αυτό. Τι εννοείς, διαλέγετε και πάντε? Όχι, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς. Πάντως σίγουρα είναι ένα από τα τρία. Εσύ, Μπούλα, ποιο λες να είναι? Μα πού να ξέρει, Άννα? Από την Πόπη. Ποια Πόπη, τρε μαμά? Η Πόπη έμενε στον ίδιο δρόμο. Δεν έμεινε και στο ίδιο διαμέρισμα με τον Πέτρο. Τότε να κοιτάξουμε τα ονόματα στα κουδούνια. Εδώ λέει Σαρακατσάνο. Εδώ δεν έχει όνομα. Ούτε εδώ έχει. Τι κάνουμε τώρα? Ας δοκιμάσουμε το κλειδί. Σαν τη σταχτοβούτα. Εδώ δεν χωράει. Σε τούτη κολυμπάει. Άνοιξε τη. Επιτέλους μπήκαν. Αμάν, πια. Πιο εύκολα ανακάλυψε ο Δόκτωρ Λίβινγκστον τη λίμνη Τιτικάκα παρά εμείς το διαμέρισμα του Πέτρου. Τη λίμνη Τιτικάκα δεν την ανακάλυψε ο Λίβινγκστον, τη Βικτόρια ανακάλυψε. Και σαν πως την Τιτικάκα τη βρήκαν εύκολα. Και εσύ βρε Φούλη, τι παμνησία έχεις πάθει? Όχι, αλλά ξέρεις, κάθε φορά που έρχομαι, έρχομαι με τον Πέτρο. Με φέρνει ο Πέτρος. Καλά κουκλωμένη σε φέρνει? Όχι, αλλά δεν δίνω σημασία. Έχει την προσοχή της εστραμμένη αλλού. Τέλος πάντων, πού είναι το μπάνιο? Τι πράγμα? Το μπάνιο, πού είναι? Πού είναι το μπάνιο? Τώρα τις βάζεις δύσκολα. Ναι, Φούλη, πού είναι το μπάνιο? Δεν φέραμε και την πηξίδα μαζί. Μάλλον από εκεί πρέπει να είναι. Μάλλον. Ξέρεις, δεν έχω καλό προσανατολισμό. Ψάξε και εσύ, βρε Γιάννη, τρεις πόρτες είναι όλες και όλες. Δεν είμαστε και στο Buckingham Palace. Μην τα θέλεις όλα έτοιμα. Καλά, αλλά φέρ τα φαγητά να πάω εγώ στην κουζίνα να τα ζεστάνω. Και πού ξέρεις που είναι η κουζίνα? Που το ξέρω. Ναι, πού το ξέρεις? Θα τη το πει η Πόπη. Όχι, η Πόπη, το συμπέρανα. Από τι? Τη μύρισε τσίκνα. Μα τα φαγητά είναι εδώ. Το συμπέρανα με τη λογική, διότι λέω, αφού είναι εδώ η τραπεζαρία, πιο κοντινή πόρτα πρέπει να είναι τη κουζίνα. Και αν δεν είναι αυτή, θα πάω εγώ παραπέρα. Εξάλλου όλα τυχαία δεν τα βρίσκουμε εδώ μέσα. Και το μπάνιο δηλαδή, έτσι θα το βρούμε? Ναι, δια της εισάτωπο αναπαγωγής. Τι εννοείς? Ανοίγεις μια πόρτα και αν δεν βρίσκεις λεκάνη, δεν κατουράς. Μα που διάλογο είναι ο Πέτρος, γιατί αργεί? Τώρα τέλειωσε το δελτίο ειδήσεων, ας που να έρθει από το κανάλι. Ελπίζω αυτός θα το βρει πιο εύκολα το σπίτι του από εμάς. Καλησπέρα σας. Επιτέλους! Δεν άργησε, Όχι καθόλου. Ήρθες πάνω στην ώρα για να φάμε. Λοιπόν, πώς σας φάνηκε το σπίτι μου? Πάρα πολύ ωραίο. Φούλη, δεν ρώτησε εσένα ο Πέτρος που έχεις ξανάρθει. Ρώτησε το Γιάννη, εμένα και την Άννα που δεν έχουμε ξανάρθει. Ναι, φυσικά. Αλλά κάθε φορά διαπιστώνω πόσο πολύ μου αρέσει. Τέλος πάντων, το βρήκατε εύκολα, Πανεύκολα. Χάρη στη Φούλη που μας κατατόπισε για τα πάντα. Πάρα πολύ ωραίο γλυκό. Καλά έλεγα εγώ. Αυτά τα γεύματα της τελευταίας στιγμής είναι τα καλύτερα. Θέλετε να μου δώσετε το πιατάκι σου να το πάω στην κουζίνα? Ξέρεις να πας ή θα χάσεις πάλι το δρόμο? Την πειράζει η Γιολάντα τη Φούλη. Με συγχωρείτε. Εμπρός. Ναι, εδώ είναι, εδώ είναι. Ναι, αμέσως. Γιάννη, εσένα. Εμένα. Ναι. Πού σε βρήκα? Είχα αφήσει το τηλέφωνο στο σταθμό. Ναι. Σοβαρά? Πού είναι, σε ποιο νοσοκομείο? Καλά, θα περάσω από εκεί. Έλα, γεια. Τι έγινε? Ο Θανάσης, ο Σαραντόπουλος, έπαθε γαστροραγία. Ποιος είναι αυτός? Ένας που παίζει χαρτιά με τον Γιάννη, είναι σοβαρά? Δεν ξέρω, εκεί που παίζανε χαρτιά με τον Γιώργο και τον Κώστα, το έπαθε και τον πήγανε στο νοσοκομείο. Και μάλλον πρέπει να πάω κι εγώ για τη γυναίκα του Λίπη. Δεν είναι στην Αθήνα. Τι κρίμα. Συγγνώμη σας, καλά τη βραδιά. Αλλά πρέπει να φύγω. Και εμείς θα φύγουμε. Όχι, εσείς καθίστε. Όχι, θα φύγουμε. Ξέρουν αργά πια. Θα με πάρετε και εμένα με το αυτοκίνητο στη Μεσογείο? Θα φύγεις κι εσύ. Ναι. Καλά, δεν θα κάτσεις να βοηθήσεις τον Πέτρο με τα πιάτα? Μόνος του θα τα μαζέψει. Άλλωστε, εσύ είσαι η κυρία του σπιτιού. Αν αυτοί τα έχουνε, εγώ είμαι ο πάπας της Ρώμης. Λες, Αναρωτιέσαι ακόμα? Αυτή δεν ήξερε όχι μόνο το σπίτι του Πέτρου, αλλά ούτε που πέφτει ο χολαργός. Ναι, αλλά μπορεί να τα έχουνε και να μην την έχει πάει ακόμα σπίτι του. Και που το κάνουνε στο πάρκο? Λες δηλαδή ότι με τη Φούλη δεν έχουν τίποτα? Κλεπιά Φούλη, και την πόντα έρεκ να του φέρνανε ολόγυμνη μπροστά του. Αυτός πάλι εσένα θα διάλεγε. Καλά, εσύ πώς είσαι τόσο σίγουρη? Κάτι ξέρει και η μαμάκα από άνδρες. Ναι, ναι Γιάννη, αλλά. Ναι. Κάτσε όσο θες. Είναι και η Γιολάντα εδώ, ναι. Άμα φύγει θα πέσω εγώ για ύπνο. Ναι, όλα καλά. Έλα, γεια. Τι έγινε? Καλύτερα είναι ο Θανάσης, αλλά ο Γιάννης θα κάτσει εκεί. Μπορεί και μέχρι το πρωί. Μάλιστα.
Λοιπόν, Χρυσό μου, πάω κι εγώ. Καληνύχτα. Και όνειρα γλυκά. Και μη στεναχωριέσαι. Ο Πέτρος είναι δικό σου. Ολόθελα δικό σου. Το παίζει για τα μάτια του Γιάννη. Βέβαια. Ούτε είχαν, ούτε έχουν, ούτε θα έχουν ποτέ τίποτα με τη Φούλη. Δηλαδή, σ' αγαπάει ακόμα. Σαν τρελός. Τι ρομαντικό. Καλά, εσύ τώρα γιατί χαίρεσαι? Γιατί είμαι επερήφανη που η κόρη μου μπορεί να εμπνεύσει τέτοια μοιραία συναισθήματα. Ναι, αλλά τα μοιραία συναισθήματα έχουν και μοιραία κατάληξη. Τι εννοείς? Δεν καταλαβαίνεις. Μπούλα, ξανακύλησες. Αχ, μη χρησιμοποιείς τέτοιες εκφράσεις. Απάντησέ μου. Αχ, τι το ήθελα και μίλησα. Μπούλα, έχει ξαναγίνει η συνέβραση? Ναι, εδώ και 2 εβδομάδες. Σα δεν τρέπεσαι, λέω εγώ. Καλά, τώρα εσύ δεν έλεγες ότι ήταν ρομαντικό? Ρομαντικό θα ήταν να σ' αγαπούσε και να μην του καθόσουν. Ο ρομαντισμός δεν έχει να κάνει με το κρεβάτι, έχει να κάνει με ανώτερα πράγματα, πνευματικά. Δηλαδή τι θα έπρεπε να κάνω για να είμαι ρομαντική? Η ρομαντική γυναίκα, Χρυσό μου, φλερτάρει. Τον ανάβει τον άντρα, τον ζεματάει, αλλά δεν του κάθεται. Εγώ λοιπόν αυτό το βρίσκω πρόστιχο. Ναι, πες με και πρόστιχη. Εμένα που έχω γίνει κοσμοκαλόγρια για να τιμήσω τη μνήμη του πατέρα σου και δεν έχω επιδοθεί σε διάφορα τόσα χρόνια, παρόλο που μου δόθηκαν οι ευκαιρίες. Καλά, εσύ τώρα γιατί κάνεις έτσι? Πρώτη φορά τα ακούς για τον Πέτρο? Ακριβώς επειδή δεν τα ακούω για πρώτη φορά. Είπαμε. Τα είχατε, χωρίσατε, τέλειωσε. Αλλά εσύ το έχεις βάλει αμέτη μου, χαμέτη να καταστραφείς. Όχι και να καταστραφώ. Μια απλή ερωτική ιστορία είναι. Αυτό, Μπούλα, δεν είναι μια απλή ερωτική ιστορία. Αυτό είναι το βασικό ένστικτο. Μόνο ο παγοκόφτης σας λείπει. Τι το θέλα κι άνοιξε αυτή την κουβέντα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρυσό μου. Καλησπέρα, αγάπη μου. Τι γίνεται, καυγαδάκια έχουν πάλι? Όχι, Γιάννη μου, τίποτα. Ξέρεις, η Γιολάντα να κατέβεται στα πόδια μου συνήθως. Τέλος πάντων, ας πάω να κάνω καλύτερα ένα μπάνιο. Θα τα πούμε μετά. Ώρες, ώρες με κάνει έξαλλη αυτό το κορίτσι. Είναι, τώρα τελευταία είναι κάπως παράξενη. Και με σένα. Και με μένα και γενικά. Τι εννοείς, γενικά? Άστο τώρα, Γιολάντα. Όχι να μου πεις, μάνα της είμαι. Τι να σου πω, τώρα τελευταία φέρεται κάπως παράξενα. Δηλαδή, πώς παράξενα? Μια είναι χαρούμενη, μια είναι θλιμμένη, μια μιλάει πολύ, μια δεν μιλάει καθόλου. Παίρνει κάτι παράξενα τηλεφωνήματα. Δεν ξέρω τι να πω. Έχει αρχίσει ο νους μου και πηγαίνει στο κακό. Ποιο κακό? Τι μπορεί να είναι κακό για το γάμο, Γιολάντα? Μια ερωμένη σου. Ή ένα εραστής της Άννας. Τι εννοείς, ότι μπορεί η Μπούλα να έχει εραστή? Δεν είμαι σίγουρος, αλλά πώς αλλιώς μπορώ να εξηγήσω τα σκαμπανεβάσματα στη συμπεριφορά της? Μα η Μπούλα από πάντα της είχε σκαμπανεβάσματα. Από μικρή είχε ένα είδος σχιζοφρένειας. Έλα τώρα, Γιολάντα. Ναι, μικρή, 12 ετών, την πήγαμε και τη διάβασε η παπάς. Ωραία, την πήγατε, τη διάβασε, συνήλθε. Τώρα γιατί τα κάνει αυτά? Μπορεί να της ξανάρθε. Γιολάντα, υπάρχουν και πιο ρεαλιστικές εξηγήσεις. Και το θεωρείς ρεαλισμό αυτό που σκέφτηκες? Δεν είναι απίθανο να έχει εραστεί. Δεν είναι και η Αγία Φιλοθέη? Είναι και ανώτερη της Αγίας Φιλοθέης στον τομέα της ηθικής. Έτσι νομίζεις για την εκόρη σου? Ακριβώς γι' αυτό. Γιατί εγώ την ανάνθρεψα. Δεν μπορεί το παιδί μου να κάνει τέτοιες ασχημίες. Από πού τις έμαθε? Από μένα. Εγώ υπήρξα αμέμπτου. Καλά, βρε Γιολάντα, μην κάνεις έτσι, δεν το είπα για σένα. Όταν το λες για το παιδί μου, είναι σαν να το λες για μένα. Είμαι εγώ πιδούκλα? Μα δεν απεκάλεσα έτσι ούτε καν την Άννα. Μια σκέψη έκανα. Να μην κάνεις τέτοιες σκέψεις και ταράζουν το μυαλό σου, Χρυσό μου. Η Μπούλα ούτε έχει, ούτε θα έχει εραστεί. Μα πώς είσαι τόσο σίγουρη? Γιατί είμαι μάνα. Και πρέπει να είμαι σίγουρη. Κυρία Γιολάντα, μπορείτε να γίνετε λίγο πιο σαφής? Γιατί ζητήσατε να με δείτε? Για σκέψου λίγο και θα το βρεις. Τι κοινό έχουμε εμείς οι δυο? Το κανάλι. Δεν είναι το μόνο κοινό που έχουμε. Ναι, έχουμε και η ίδια μάρκα αυτοκίνητο. Λες να ήρθε εδώ να μιλήσουμε για δισκόφρενα και φλάντζες? Ναι, σωστά. Πέτρο, εγώ έχω μια κόρη. Εγώ πάλι δεν έχω. Μην μου κάνεις εμένα τον βλάκα. Έξυπνο παιδί είσαι και με λίγη καλή θέληση θα τα βρούμε. Πώς θα τα βρούμε? Αν αφήσεις ήσυχη την Άννα. Πώς θα τα βρούμε? Αν αφήσεις ήσυχη την Άννα. Ξέρετε, με βρίσκεται λίγο απροετοίμαστο. Πέτρο, κοίταξε, αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Τι κάνουμε? Πάντως δεν παίζετε τις κουμπάρες. Ναι, ότι δεν τις παίζουμε, δεν τις παίζουμε. Κοίταξε, Πέτρο, εγώ που σου μιλάω έτσι δεν είμαι πουρίτανη. Υπήρξα προοδευτικός άνθρωπος από πάντα μου. Εγώ και τα ψαράδικα παντελόνια πρώτη τα φόρασα στην Αθήνα και Πασόκ ψήφισα 2 φορές. Μέχρι συνασπισμό έχω φτάσει στις ευρωεκλογές. Το ξέρω πως έχετε ευρείες αντιλήψεις. Ευρύτατες. Αλλά αυτό που κάνετε δεν το βρίσκω πρέπον. Μα σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει πρέπει. Υπάρχει.
Δεν μπορεί να τα καταργήσουμε όλα επειδή είμαστε προοδευτικοί. Φερρυππίν, η φούστα να την κοντίνουμε, δεν λέω. Αλλά να μην την καταργήσουμε και τελείως, να βγαίνουμε στον δρόμο με την κοιλώτα. Μα δεν βγαίνω στον δρόμο με την κοιλώτα. Θέλω να πω ότι δεν νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει είναι αφύσικο. Μα οι άνθρωποι δεν κάνουν οτιδήποτε είναι φυσικό. Υπάρχουν κανόνες, περιορισμοί. Στον έρωτα δεν υπάρχουν περιορισμοί. Είναι μια φυσική λειτουργία. Καλά, οι φυσικές λειτουργίες δεν έχουν περιορισμούς. Κάνεις εσύ τα κακά σου στο σαλόνι, όχι. Κρατιέσαι και πας στην τουαλέτα. Με συγχωρείτε, αλλά στο θέμα της Άννας δεν μπορώ να κρατηθώ. Μα τι ακράτεια είναι αυτή που σας δέρνει, και σένα και εκείνη. Είμαστε απλώς ερωτευμένοι. Τι κουτί που είσαστε εσείς οι νέοι. Κοίταξε αυτό που έχετε. Δεν είναι τίποτα σοβαρό. Η Μπούλα σε βλέπει μόνο σαρκικά. Γιατί είσαι και νόστιμος, Παναθεμάσαι. Δεν νομίζω. Άφησε με να ξέρω καλύτερα. Το ίδιο συμβαίνει και με σένα. Έχεις παρασυρθεί από τα σωματικά της χαρίσματα. Γιατί όχι να το πενευτώ. Σαν οικογένεια έχουμε ουκολίγα. Δεν είναι έτσι. Τι, δεν έχουμε χαρίσματα? Όχι, έχετε. Α. Αλλά δεν εκτίμησα μόνο να φτάσει την Άννα. Ό,τι και να εκτίμησες, έκανες λάθος. Σήκω, φύγε, παράτατη. Αυτό που κάνετε είναι τουλάχιστον οπισθοδρομικό. Εγώ οπισθοδρομικιά. Εγώ είμαι πολύ προχωρημένο άτομο και οικολογικές ανησυχίες έχω και Jean-Paul Gaultier φοράω και απ' όλα. Αλλά δεν θέλω να χαλάσει ο γάμος της κόρης μου. Με συγχωρείτε, αλλά το τι θα κάνει αν είναι δική της υπόθεση. Έτσι νομίζεις? Και εγώ σου λέω ότι δεν θα φύγω από εδώ μέσα αν δεν μου υποσχεθείς ότι θα την αφήσεις. Μα δεν μπορώ να σας δώσω τέτοια υπόσχεση. Ωραία, και εγώ δεν φεύγω. Τι θα κάνω? Θα κάτσω εδώ να κάνω απεργία πείνας. Μα κυρία Γιολάντα, δώστε μου τουλάχιστον λίγο χρόνο. Σου δίνω ένα τέταρτο. Ο χρόνος μετράει από τώρα. Δεν εννοούσα αυτό, εννοούσα μερικές μέρες. Ωραία, θα στις δώσω. Ένα μόνο σου λέω. Κόφτε το όσο είναι καιρός. Αποκλείεται. Η Μπούλα δεν σου κρύβει τίποτα. Μου κρύβει. Δεν το δέχομαι που να σε δω τούμπανο. Η Άννα έχει γκόμενο. Γιάννη, τι εκφράσεις είναι αυτές? Καλά, δεν λέω τίποτα. Θα το ψάξω λίγο το πράγμα και μετά θα σου πω. Πώς θα το ψάξεις? Έχω σκεφτεί έναν τρόπο. Λοιπόν, τι συμπέρασμα βγάζεις? Κανένα. Κανένα? Και γιατί δεν το πουλάει το σπίτι να αγοράσουμε ένα άλλο μαζί? Γιατί μπορεί να είναι συναισθηματικά δεμένη με αυτό το σπίτι. Είναι πολύ ευαίσθητο κορίτσι η Μπούλα μου. Δένεται με τα πράγματα. Δεν ξέρω τι κάνει με τα πράγματα, αλλά το σπίτι δεν το πουλάει γιατί δεν θέλει να είναι δεμένη μαζί μου. Γιάννη, είναι πολύ δύσκολο για ένα κορίτσι να πουλήσει το πρικόν του. Γιολάντα, πού τα πουλάς αυτά? Δεν πουλάω τίποτα. Απλώς προσπαθώ να εξηγήσω τη συμπεριφορά της. Μια εξήγηση μόνο υπάρχει. Η Άννα όχι μόνο έχει γκόμενο, αλλά έχει σκεφτεί και το διαζύγιο. Είσαι τρελός για δέσιμο. Τότε γιατί δεν το πουλάει το σπίτι? Γιατί είναι τσιγκούνα. Είναι ευαίσθητη ή τσιγκούνα? Και τα δύο. Είναι μια ευαίσθητη τσιγκούνα. Α, μάλιστα. Από ευαισθησία και τσιγκουνιά δεν θέλει να πάρουμε σπίτι μαζί. Και όχι μόνο. Γιατί, Γιάννη μου, το σπίτι σήμερα δεν είναι καλή επένδυση. Τα κίνητα είναι ξεπερασμένα στην εποχή μας. Σήμερα ο καλός ο κόσμος αγοράζει μετοχές, ομόλογα, τέτοια. Έχεις λεφτά, πάρε ομόλογα, έτοιμα. Α, το βλέπει από επενδυτική άποψη. Ακριβώς. Το τεστ που της έκανες, Γιάννη μου, δεν έχει καμία αξία. Μπορεί σήμερα κάποιος για χίλιους δυο λόγους να μην θέλει να αγοράσει ακίνητο. Και τι τεστ να της κάνω? Να τη ρωτήσω κατευθείαν? Δεν νομίζω ότι θα μου απαντήσει. Αυτό ας το πάνω μου. Τι θα κάνεις? Θα την ψαλέψω. Και πίστεψέ με, αν υπάρχει τίποτα σε μένα θα το ομολογήσει. Έχε μου εμπιστοσύνη. Έλα βρε Γιολάντα. Αποδείξεις για την αφοσίωσή της, δεν θες? Θα τις έχεις. Είμαστε μόνοι? Ναι, Γιολάντα. Εντελώς μόνοι? Ναι. Ορίστε. Τι είναι αυτό? Δεν σου είχα υποσχεθεί να ψαρέψω την Άννα? Ναι. Λοιπόν, το έκανα. Την πήρα τηλέφωνο και την ώρα που μιλούσαμε πάτησα το κουμπί του τηλεφωνητή μου και έγραψα τη συνομιλία. Μα αυτό είναι υποκλοπή. Για το γάμο της κόρης μου είμαι ικανή να γίνω και μαυρικής. Σου συμβαίνει τίποτα τελευταία, βρε κοριτσάκι μου? Όχι, μαμά. Τι να μου συμβεί? Ναι, αλλά δεν ακούγεται καλά η Άννα. Γιατί το έγραψε στο δικό μου τηλεφωνητή. Μπούλα, ακούγεται από μακριά. Έχει πολλή δουλειά. Δεν ξέρω. Μήπως τρέχει τίποτα με το Γιάννη? Όχι, μαμά. Τι να τρέχει? Μήπως δεν είσαι ικανοποιημένη? Μήπως τον βαρέθηκες? Τι λες, μαμά, τώρα? Το Γιάννη τον αγαπώ. Ο Γιάννης είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου. Καλά, κοριτσάκι μου, δεν επιμένω. Τώρα πρέπει να σε αφήσω, γιατί. Αυτό ήταν. Ησύχασες τώρα? Ναι, δεν λέω. Ευχάριστα ήταν αυτά που άκουσα, αλλά δεν τη ρώτησες τα βασικά. Πώς? Δεν άκουσες που είπε ότι είσαι ο πιο σημαντικός άνδρας της ζωής της? Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει εραστεί. Γιατί δεν τη ρώτησες αν έχει? Δεν μπορούσα να ρωτήσω τέτοιο πράγμα. Τη το έφερα απ' έξω. Όχι, έπρεπε να επιμείνεις περισσότερο. Έπρεπε να την πιέσεις περισσότερο.
Μα δεν μπορούσα να την πιέσω, αφού είδες, δεν μου δίνει λαβές. Ναι, αλλά αυτή η κασέτα δεν αποδεικνύει τίποτα. Κατά τη γνώμη μου αποδεικνύει. Αλλά εάν εσένα δεν σε πείθει, θα κάνω άλλη μια προσπάθεια. Όχι τίποτα άλλο, για να σου φύγουν οι υποψίες, αγόρι μου. Εμπρός. Έλα, εγώ είμαι. Έλα, μαμά, τι γίνεται? Είμαι ανήσυχη, Μπούλα. Γιατί, τι συνέβη? Μπούλα, θέλω να σου πω κάτι σοβαρό. Χτες το βράδυ πήγα σε καφέτζου και ξέρεις τι μου βρήκε. Μαμά, πάλι τις ανοησίες άρχισες. Άκουσε με, Μπούλα, πρώτα. Η καφέτζου μου είπε ότι έχεις εραστεί, είναι αλήθεια? Αχ, δεν μπορώ, κυρία Γιολάντα, ξανά. Αφού θέλει κι άλλα αποδεικτικά στοιχεία ο Γιάννης. Ναι, αλλά άμα το μάθει η Άννα. Από πού θα το μάθει, καλέ? Σαν πως εγώ θα δώσω την κασέτα στον Κακαουνάκι να την παίζει ο Σκάι. Μόνο ο Γιάννης θα την ακούσει. Αχ, δεν μπορώ, κυρία Γιολάντα, έχω αναστολές. Μωριά στο διάλογο με τις αναστολές σου. Εδώ κινδυνεύει ο γάμος της κόρης μου. Λέγε εκεί να τελειώνουμε. Πού είχαμε μείνει? Η καφετζού μου είπε ότι έχει εραστεί. Πατάω. Λέγε. Είναι αλήθεια? Μα τι είναι αυτά που λέτε, κυρία Γιολάντα? Ποια κυρία Γιολάντα, μωρή? Τώρα κάνεις την Μπούλα, μαμά θα με λες. Αχ, ναι, με συγχωρείτε, μπερδεύτηκα, ε. Πάμε πάλι. Συγκεντρώσου στο ρόλο σου. Λέγε. Είναι αλήθεια? Μαμά, τι είναι αυτά που λες? Απάντησέ μου, Μπούλα. Θέλω να ακούσω από το στόμα σου την αλήθεια. Μαμά, αν είχα εραστεί πρώτη, εσύ θα το μάθαινες. Δεν ξέρεις τη φιλαλήθειά μου? Μικρή, όταν έτρωχα κρυφά γλυκό, αμέσως δεν ερχόμουν και στο έλεγα. Όταν είχα σπάσει την τζαμαρία του γείτονα, δεν έτρεξα να σου το αναφέρω. Το ξέρω πόσο φιλαλήθης είσαι, αλλά ο εραστής δεν είναι σαν το γλυκό του κουταλιού. Μαμά, σε παρακαλώ, κόφτη την κουβέντα. Έλευρε κουτό, μίλησέ μου ελεύθερα. Γυναίκα είμαι κι εγώ, θα σε καταλάβω. Δεν έχεις λυπηθεί κανέναν. Τόσους ωραίους άντρες γνωρίζεις. Μαμά, για ποιο με πέρασες, με προσβάλλεις με αυτά που λες? Κοίταξε να δεις, χρυσό μου, μην το λες έτσι, ξέρα. Βάλε λίγη αγανάκτηση. Πρόσεξε. Μαμά, για ποια με πέρασες, με προσβάλλεις με αυτά που λες. Κατάλαβες, για να δείξεις ότι είσαι έξω από τα ρούχα σου. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Για πάμε μια πρόβα πριν από την εγγραφή. Ένταση, πάθος και αγανάκτηση. Μαμά, για ποια με πέρασες, με προσβάλλεις με αυτά που λες. Πιο πολύ. Μαμά, για ποια με πέρασες, με προσβάλλεις με αυτά που λες. Όχι, βρε παιδάκι μου, το φωνάζεις. Να βάλεις πάθος και δραματικότητα. Πώς τα παίζουμε στη λάμψη? Α, κατάλαβα. Μαμά, για ποια με πέρασες, με προσβάλλεις με αυτά που λες. Ας το χέστο αυτό το στυλ. Πες το όπως σου έρχεται από μόνη σου. Δεν σου επιτρέπω ούτε να το σκεφτείς κάτι τέτοιο για μένα. Εμένα που αγαπώ το Γιάννη με τόση αυταπάρνηση. Εδώ που αναφέρεσαι στο Γιάννη, να σπάσει η φωνή σου από συγκίνηση. Πρόσεξε. Εμένα που αγαπάω το Γιάννη με τόση αυταπάρνηση. Αχ, τι ωραία που το κάνετε, κυρία Γιολάντα. Εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω τόσο δραματικά. Σκέψου κάτι κακό για να μπει στο συνέστημα. Τι κακό, σεισμό? Όχι, σκέψου κάτι πιο προσωπικό. Σκέψου τα πεθαμένα σου. Μα δεν έχω, όλοι οι δικοί μου ζούνε. Πες ότι πεθάνανε. Αχ, δεν μπορώ, είναι γουσουζιά. Ωραία, τότε σκέψου κάτι άλλο. Σκέψου ότι πήρες άλλα 10 κιλά. Σκέψου ότι χώρισες με τον κόμενο. Αυτό μου φαίνεται πιο λυπητερό, με τον κόμενο. Ναι, σκέψου ότι σε παράτησε. Σκέψου ότι είναι με άλλη. Και πώς είναι αυτή η άλλη? Ψηλή, ξαφιά, Σουηδέζα. Σε έχει εγκαταλείψει. Διασκεδάζει με την άλλη, την Μπριγκίτε. Έτσι τη λένε τη Σουηδέζα, Μπριγκίτε. Εσύ είσαι σαν την Καλαμινιά στον κάμπο και εκείνος διασκεδάζει μαζί της. Α, το πούστη. Μπράβο, μπράβο. Τώρα το πιάσε στο συνέστημα. Λοιπόν, κράτα το. Είσαι έτοιμη να συνεχίσουμε την εγγραφή? Πατάω. Δεν σου επιτρέπω ούτε να το σκεφτείς κάτι τέτοιο για μένα. Εμένα που αγαπάω το Γιάννη με τόση αυταπάρνηση, που έχω αντέξει τόσα κέρατα που μου έχει φορέσει αγόγγιστα. Έλα, με κλαις, κοριτσάκι μου. Θέλεις να ακούσεις κι άλλο? Όχι, δε. Όπως βλέπεις την πίεσα. Μέχρι που την έκανα να κλάψει το κοριτσάκι μου.
Δεν ξέρω τι να σου πω. Μην πεις τίποτα. Μόνο, Γιάννη μου, να βγάλεις αυτές τις σύμπουλες σκέψεις από το μυαλό σου. Στην καρδιά της μπούλας υπάρχεις εσύ, μόνο εσύ. Και το εδέχθη τόσο απλά. Ναι. Και έφυγε από το σπίτι. Ναι. Και πού πήγε, πάλι σε ξενοδοχείο? Δεν ξέρω. Πήρε μια βαλίτσα με λίγα ρούχα και έφυγε. Δεν μπορώ να ακούω βλακίες τώρα που θα πας στη δουλειά. Θα πεις στο Γιάννη να έρθει εδώ στο σπίτι του. Εδώ είναι η θέση του. Δεν κατάλαβα. Μπούλα, είμαι ενάντια σε αυτό το χωρισμό. Μαμά, δεν χωρίζεις εσύ. Αν μου επιτρέψεις, είναι δικός μου ο γάμος. Ναι, αλλά εσύ είσαι ανώριμη. Αν χωρίσεις, τι νομίζεις ότι θα γίνει? Τώρα ο Πέτρος σου καλαρέσει, γιατί είναι καινούριο το σκηνάκι. Αλλά σε 5 χρόνια θα είναι ό,τι είναι τώρα ο Γιάννης. Και τότε τι θα κάνεις? Θα βρεις έναν άλλο Πέτρο? Δεν ξέρω. Δηλαδή, το έχεις σκοπό? Σου είπα, δεν ξέρω. Άμα αρχίσεις τώρα με τα δεν ξέρω, σε 5 χρόνια θα έχεις βρει όχι μόνο Πέτρο, αλλά και Βαγγέλη και Θανάση και... Μαμά, δεν μπορώ να κάνω 5 ετή προγράμματα. Βρε, κορίτσι μου, το καπρίτσιο σου με τον Πέτρο το έκανες. Κι εγώ. Δεν μπορείς να πεις. Σου στάθηκα και πλάτες σου έκανε και στάχτη στα μάτια του Γιάννη έριξε και απ' όλα. Όχι, ναι, σε αυτό δεν έχω παράπονο. Ναι, αλλά τώρα πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Τον κεράτωσες όσο τον κεράτωσες. Τώρα πρέπει να γυρίσεις στον άντρα σου. Έτσι κάνει κάθε τι μία γυναίκα. Δεν μπορώ, μαμά. Η καρδιά μου είναι αλλού, στον Πέτρο. Θα τον ξεχάσεις. Μα πώς! Θα πάρεις το Γιάννη και θα πάτε στη Βενετία και εκεί θα ξαναγαπηθείτε από την αρχή. Στη ρομαντική Βενετία με τα κανάλια, με τους υπέροχους γοντολιέριδες. Δεν μ' αρέσει η Βενετία. Τότε πήγαινε στη Βιέννη, στην καρδιά της Ευρώπης. Έλα, δεν αφήνεις αυτό το ποικίλο μουσικό πρόγραμμα. Καλά, εντάξει. Μαμά, δεν ξέρω να φτιάχνω τη δεσμή με τουρνέ στην Ευρώπη. Πήγαινε Αφρική, Μαρόκο. Καλά, μην μου χορέψεις τώρα και το χορό της κοιλιάς. Μπούλα, μπορεί να με θεωρήσει μισοπάλαβη. Και ίσως να είμαι. Αλλά είμαι μάνα. Μισοπάλαβη μάνα. Έστω. Αλλά ως μάνα τούτο σου λέω και να το σκεφτείς. Πρέπει να ξαναφτιάξεις το γάμο σου. Ακόμα τον έχεις σε καραντίνα το Γιάννη. Πότε επιτέλους θα του επιτρέψεις να γυρίσει σπίτι του? Μανούλα μου, γιατί θες να βριζόμαστε κάθε μέρα? Θες τώρα να μαλώσουμε μεσημεριάτικα? Καλά, επειδή πρέπει να φύγω, μου δίνεις 2 λεπτά το τηλέφωνο του γιατρού του Τριανταφυλόπουλου. Μισό λεπτό. Αχ, δεν έχω την ατζέντα μαζί, θα την ξέχασα σπίτι, φαίνεται. Καλά, δεν πειράζει, μου το δίνεις αύριο. Όχι, περίμενε. Θα πάρω το Γιάννη, θα είναι ακόμα σπίτι. Σπίτι. Γύρισε. Όχι, μαμά μου, ήρθε σήμερα να πάρει μερικά πράγματά του και θα είναι ακόμα εκεί, μάλλον. Εμπρός. Την ατζέντα σου. Μισό λεπτό να κοιτάξω. Άστο τώρα. Μου το δίνεις αύριο. Όχι, παιδί μου, περίμενε. Μισό λεπτό ψάχνει. Ναι, έλα. Δεν είναι. Έψαξε το γραφείο μου. Τι, δεν είναι ούτε εκεί? Πού στο διάλογο την έχω βάλει? Καλά, θα ψάξω καλύτερα εδώ. Έλα, γεια. Πού στο διάλογο την έχω βάλει, ρε γαμώτο? Καλά, δεν πειράζει, μου το δίνεις αύριο. Στάσου, δεν είναι μόνο το τηλέφωνο του γιατρού. Έτσι και έχω χάσει εγώ αυτή την ατζέντα. Χάθηκα. Ξέρεις πόσα τηλέφωνα είχα εκεί μέσα? Καλά, μην κάνεις έτσι, θα την βρεις. Μα πού θα την βρω? Εδώ δεν είναι, σπίτι δεν είναι? Αγία στάσου, ρε παιδί μου, χθες μεσημέρι την είχα στο σπίτι. Κάπου θα πήγες χθες το βράδυ και την παράτησες. Τι είπες? Λέω, κάπου θα πήγες χθες το βράδυ και την παράτησες. Λες. Πού πήγες χθες το βράδυ? Μπούλα, πού πήγες χθες το βράδυ? Είχα βγει. Με τον άλλον? Όχι, με τον Μπιλ Κλίντον. Ανά, να στείλω αυτές τις καταστάσεις πάνω. Ναι, στείλτε και ψάξε, σε παρακαλώ, να μου βρεις τον κατάλογο το τηλέφωνο του ξενοδοχείου Εύελιν. Του ξενοδοχείου Εύελιν? Θέλει να νοικιάσει μια σουίτα. Στο ξενοδοχείο Εύελιν? Όχι, παιδί μου, δεν το θέλω για προσωπική χρήση το τηλέφωνο. Κάνουμε ένα ρεπορτάζ για τα ξενοδοχεία αυτού του είδους. Μια καυτή έρευνα. 7, 3, 6. Μιλάει. Καλά, ξαναπάρει σε λίγο. Hotel Evelyn. Γεια σας, κυρία Ραγιά. Πήρατε τηλέφωνο για την ατζέντα, ε? Μόλις τώρα μιλούσα με τον άντρα σας. Ποιον άντρα σας? Μα τον κύριο Αθανασιάδη, φυσικά. Πού τον βρήκατε τον κύριο Αθανασιάδη? Σπίτι σας. Βρήκα το τηλέφωνο του σπιτιού σας στην ατζέντα και πήρα. Τι, δεν έπρεπε? Όχι, έπρεπε. Και τι άλλο είπατε με τον άντρα μου? Ναι. Α, και αυτό. Όχι, εντάξει, σας ευχαριστώ. Γεια σας. Τι έγινε? Ο Γιάννης τα ξέρει όλα. Τον πήρε τηλέφωνο ο ξενοδόχος και τα ξέρασε. Γιατί να το μάθει έτσι ο Γιάννης, γιατί να μην του τα έχω πει εγώ πριν?
Δεν έμαθε τίποτα ακόμα. Τι λες, βρε μαμά. Μπούλα, αυτός ο γάμος πρέπει να σωθεί και αν δεν είσαι ικανή εσύ, θα τον σώσω από μόνη μου. Φώναξε τον Πέτρο να μιλήσουμε. Μαμά, πάει, όλα τέλειωσαν. Τίποτα δεν τέλειωσε, Μπούλα. Ελάτε τώρα, κυρία Γιολάντα, συνέλθετε. Εδώ πέρα ο ξενοδόχος τα είπε όλα του Γιάννη. Το δικό μου το όνομα, της Άννας το όνομα. Παιδί μου, με περιέγραψε. Πώς σε περιέγραψε, δηλαδή. Με είπε κοντή, μαυρομάλα. Δεν είπε και περιφέρεια στήθους. Καλά, αυτό μπαλώνεται. Σε παρακαλώ, μαμά, μην ανακατευτείς και αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά πάει, το πράγμα δεν σώζεται. Αυτή τη στιγμή ο Γιάννης πηγαίνει στο ξενοδοχείο. Σε λίγο θα είναι εδώ με την ατζέντα. Μωρέ, να είναι εδώ με την ατζέντα, πάει καλά, μην είναι με κανένα μπαλτά. Μπούλα, πόση ώρα είναι από το σπίτι σου μέχρι το ξενοδοχείο? Δεν ξέρω εγώ. Δεν θα είναι 3/4 σίγουρα θα είναι. Και από εδώ μέχρι το ξενοδοχείο? 10 λεπτά. Άρα έχουμε μισή ώρα στη διάθεσή μας. Φτάνει και περισσεύει. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ήρθα να πάρω την ατζέντα της κυρίας Ραγιά. Α, για την ατζέντα. Ήρθε η ίδια η κυρία Ραγιά και την πήρε. Την πήρε? Ναι, προλίγου. Δεν την πρόλαβα, δηλαδή. Μα δεν έφυγε, είναι πάνω στο 402. Πώς είπατε? Λέω είναι πάνω στο 402 δωμάτιο. Μα πού πάτε, κύριε, σας παρακαλώ. Άννα! Γιάννη, γιατί ήρθες εδώ? Γιολάντα. Γιάννη, πώς ήρθες εδώ? Μα για την ατζέντα. Μου είπαν ότι η Άννα έχει ξεχάσει την ατζέντα της εδώ. Ποια Άννα? Εγώ είχα ξεχάσει την ατζέντα μου. Εσύ? Ναι, εγώ, Γιάννη. Μα μου είπαν η κυρία Ραγιά. Κι εγώ κυρία Ραγιά είμαι. Και ο Πέτρος τι θέλει εδώ? Δεν ήθελα να σας το αποκαλύψω όλα. Όπως ήρθαν τα πράγματα, πρέπει να σας το πω. Ο Πέτρος είναι το αμαρτωλό μυστικό μου. Μου φαίνεται τόσο παράξενο αυτό που συνέβη που δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν το χωράει το κεφάλι. Ζούπηξέ το να το χωρέσει. Μα συγγνώμη, τα έχετε καιρό. Κάμποσο, πόσο καιρό τα έχουμε, αγάπη μου? Δεν θυμάμαι, αγάπη μου. Ένα μήνα, ενάμιση τόσο. Εσύ, Άννα, ήξερες ότι Πέτρος και η Γιολάντα ήσουν λαβ? Εγώ τι να σου πω τώρα. Όχι, δεν ήξερε. Δεν ήθελα να το μάθει για να μην πληγωθεί. Και γιατί να πληγωθεί? Που θα αποκτήσει καινούριο μπαμπά. Όχι και μπαμπά. Πώς, Πέτρο μου, όταν με το καλό θα παντρευτούμε, τι θα την έχει στην Άννα μου? Κόρη, τι θα παντρευτούμε κιόλα? Δεν θα παντρευτούμε, Πέτρο μου. Τώρα που με εξέθεσες, έτσι θα με αφήσεις αστεφάνωτη. Λοιπόν, τι να σου πω, ρε Πέτρο, ότι θα έφτανα να σε αποκαλώ και πεθερό μου, δεν το είχα φανταστεί. Σαν πως το είχα φανταστεί εγώ? Πώς, αφού αποφάσισες να συνδεθείς με τη Γιολάντα, είσαι πεθερός. Σαν πω, Βραγιάννη, και εσύ, αφού δεν είμαστε παντρεμένοι, δεν είναι γυναίκα μου. Προς το παρόν είμαι το κορίτσι του. Καλά όλα αυτά. Την περούκα, γιατί τη φορά? Για καμουφλάζ. Δεν ήθελα να με πάρει κανένα μάτι. Είμαι και γνωστό άτομο. Κατάλαβες, δεν ήθελα να με δούνε και να μιλήσουν στο παιδί μου για το κορυφό μου πάθος. Και γιατί να το κρατάς κρυφό από την Άννα? Πώς. Τα κορίτσια είναι πολύ συνδεδεμένα με τον πατέρα τους και βλέπουν πολύ ανταγωνιστικά κάθε αντικαταστάτη του. Μαμά, δεν την αφήνουμε τώρα τη συζήτηση. Να το βλέπεις αμέσως. Σοκαρίστηκε. Δεν είναι από αυτό. Από αυτό είναι. Εξηγείται και ψυχολογικός. Το σύνδρομο της Ηλέκτρας. Ποιες Ηλέκτρες? Τις αρχές, καλέ. Όταν η Ηλέκτρα έμαθε ότι η Κλυτεμνήστρα, η μητέρα της, είχε εραστεί, την έφαγε λάχανο τη γυναίκα. Δεν ήταν μόνο αυτό. Η Κλυτεμνήστρα είχε σκοτώσει και τον Αγαμέμνον. Εγώ βέβαια δεν έχω σκοτώσει τον πατέρα της Άννας. Θα σε σκοτώσω όμως εγώ. Μπούλα, γιατί αντιδράς έτσι? Αυτό που μου συνέβη είναι πολύ φυσικό. Αλήθεια, ρε παιδιά, πώς συνέβη, πώς τα φτιάξατε? Όπως κάθε ζευγάρι, γνωριστήκαμε, συμπαθηθήκαμε και μετά. Μη με βάζεις και λέω τέτοια. Ντρέπομαι. Δεν σου φαίνεται. Μπούλα, γιατί μου φέρασε τόσο σκληρά? Γυναίκα είμαι κι εγώ. Λίγησα. Έλα, Χριστέ και Παναγία, έχω κουφαθεί σήμερα. Γιατί έχεις κουφαθεί, Γιάννη? Επειδή υπάρχει κάποια διαφορά ηλικίας, έχουμε κι εμείς ισιτεμένες δικαίωμα στον έρωτα. Έλα, μαμά, σε παρακαλώ. Μπούλα, θα το συνηθίσεις. Όλοι σας θα το συνηθίσετε. Και σιγά σιγά θα με καταλάβεις και θα με συγχωρήσεις. Μπούλα! Τι ήρθες να κάνεις, μαμά? Μπούλα, τι πάθαμε? Μαμά, γιατί ήρθες? Δεν σου τηλεφώνησα να μην εμφανιστείς? Να μην σου συμπαρασταθώ, βρε κορίτσι μου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χωρίζεις. Το έχω υπόψη. Να μην σου σταθώ σε μάνα. Πόσες φορές τη ζωή χωρίζει η κόρη σου? Άμα είναι η Λίζ Τέιλορ, 8. Τέλος πάντων, όσες και να είναι. Μπορεί από το χωρισμό να λείπει η μάνα. Γιατί πρέπει να παρευρίσκεται? Γιατί ο χωρισμός είναι μια σημαντική στιγμή στη ζωή του ανθρώπου. Ποιες είναι οι σημαντικές στιγμές? Η γέννηση, ο γάμος, ο χωρισμός και η κηδεία. Ωραία, όλες τις άλλες έζησες. Τώρα μόνο η κηδεία μου σου μένει. Κουνήσω από τη θεία σου, καλέ. Τι να σου πω που μου κουβαλήθηκες? Ήρθα για να σε προστατέψω. Από τι πράγμα?
από αυτό τον αγριάνθρωπο, τον Γιάννη. Καταρχήν ο Γιάννης δεν έχει έρθει ακόμα. Καλύτερα που τον πρόλαβε. Ξέρεις πόσο βάναυσα μπορεί να σου φερθεί. Και εσύ θα με σώσεις. Βεβαίως. Αν πάει να σε χτυπήσει, θα μπω στη μέση να χτυπήσει εμένα. Γιατί έτσι πρέπει να κάνει η καλή μανούλα. Η καλή μανούλα καλά θα έκανε να κάθεται στα αυγά της. Έχω τον πόνο μου, έχω και την καλή μανούλα. Πού πας? Πάω δίπλα στον Πέτρο. Είναι χάλια κι αυτός. Πώς να μην είναι. Ποιος ξέρει τι θα κάνει ο Γιάννης όταν έρθει. Ελάτε καλέ, τι να κάνει. Μορφωμένος άνθρωπος είναι. Γιατί οι μορφωμένοι δεν τζατίζονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρυσό μου, η μόρφωση σπάει περίπατο. Και μιλάει το κτίνος που έχουμε μέσα μας. Έχετε άδικο να φοβάστε, κυρία Γιολάντα. Ο Γιάννης είναι πολιτισμένος άνθρωπος. Η ζήλια, χρυσό μου, και τον πολιτισμένο τον κάνει μάο-μάο. Άπαπαπα. Αποκλείεται. Ο Γιάννης είναι κύριος. Γιατί εγώ δεν είμαι κυρία. Αλλά όταν έπιασα στα πράσα το θανάσι μου με άλλη, με τα νύχια έπεσα πάνω να τους βγάλω τα μάτια σαν την αγριόγατα. Εν τέλει τους τα έβγαλες. Δεν πρόλαβα γιατί με πλάκωσε το ξύλο Θανάσης. Είναι η ζήλια τρομερό πάθος. Καλέ, εδώ έχουν φτάσει το έγκλημα από τη ζήλια. Ποιοι έχουν φτάσει, καλέ Βαλεντίν, και εσύ τώρα. Κόσμος και Κοσμάκης. Μία εκπομπή του Χαρδαβέλα να δεις τρία εγκλήματα πάθους θα συναντήσεις. Ξεχνάς εκείνη την περίπτωση στους κάτω τραχανάδες Γορτινίας. Γιατί εκείνο το κοντογούνι Βρυτανίας. Όλοι οι ελληνικοί ύπεθρος είναι αδιάσπαρτοι από μιχαλίδες που πήγανε πνιγμένες σαν τα κοτόπουλα. Μα τι λέτε καλέ τώρα. Ο Γιάννης δεν είναι κανένας άξιστος χωριάτης. Είναι πολιτισμένος άνθρωπος. Εξωτερικός, γιατί μέσα του είναι ένα φαλοκρατικό μουλάρι. Που άμα θυχτεί ο αντρικός του εγωισμός, δεν ξέρεις που μπορεί να φτάσει. Ακόμα και στο έγκλημα. Ναι, ώρα είναι τώρα να μου πείτε ότι ο Γιάννης θα πνίξει την Άννα σαν τον Οθέλο. Γιατί να μην την πνίξει, χέρια δεν έχει, κουλώσει είναι. Απάντησες. Ντρόπιασες το όνομά μου σε ολάκερη τη Βενετιά. Όχι, αφέντη μου, Οθέλο. Όλα αυτά είναι ψέματα και διαβολές. Ψέματα λες εσύ, Πανούργα. Το έχει σώψει λευκής περιστεράς και ψυχή μαύρη σε έχει δνάς. Τι λόγια είναι αυτά που ακούω, αφέντη μου. Η ζήλια σου έχει θολώσει το νου. Ζηλεύω. Τον Κάσιο που πήρε το μαντιλάκι σου, ζηλεύω, ζηλεύω. Το δροσερό χυλάκι σου, ζηλεύω, ζηλεύω. Να παίζει το ματάκι σου, ζηλεύω, ζηλεύω. Το λιγερό κορμάκι σου, ζηλεύω, ζηλεύω. Αφέντη, Οθέλο, τι πας να κάνεις. Φύγε, Εμιλία, φύγε! Τι ράγουδεις, δαιμόνα, τι έπασες. Φύγε! Αγαρινό σκυλί. Δεν νομίζετε ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές ανάμεσα στο Γιάννη και τον Οθέλο. Σιγά τις διαφορές. Απλώς ο Οθέλος ήταν λίγο πιο ηλιοκαμένος. Άσε που ο Γιάννης έχει ένα λόγο παραπάνω από τον Οθέλο να την πνίξει. Σωστά. Γιατί η καημένη η Δεσδεμόνα ήταν και αθώα. Όχι σαν τη δική μου τη Σουρτούκο. Ελάτε καλέ τώρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στον 20ο αιώνα. Αχ, Χριστέ μου, πόσο καιρό θα κρατήσει ακόμα αυτό το μαρτύριο της αναμονής. Γιατί δεν έρχεται κι αυτός ο Γιάννης να γίνει ό,τι είναι να γίνει. Έχει αργήσει πολύ. Καλέ τι πολύ, έπρεπε να είναι εδώ πριν τρεις ώρες. Μήπως δεν έρθει καθόλου σήμερα. Ωραία να μην έρθει να κάνει ένα τηλέφωνο, να δώσει σημεία ζωής. Έχω αργήσει και ανησυχώ. Μήπως να παίρναμε εμείς κανένα στο τηλέφωνο, στη μάνα του ή στον Κώστα ή σε κανέναν άλλο φίλο του. Το σκέφτηκα, αλλά ντρέπομαι. Τι να τους πω, έφυγε ο άντρας μου από το σπίτι, μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε. Άσε, θα πάρω εγώ. Πού καλέ? Στη μάνα του. Έλα. Συμπεθέρα εσύ. Εγώ καλά η συμπεθέρα σου. Ναι, χρόνια και ζαμάνια έχουμε να τα πούμε σαν συμπεθέρες. Τι κάνει ο γιος σου. Καλά δεν ξέρεις. Έχεις καιρό να τον δεις. Ναι, καλά. Χάρηκα που μιλήσαμε συμπεθέρα. Γεια σου. Στη μάνα του δεν πήγε. Μήπως αν παίρναμε αυτό το φίλο του τον Κώστα. Ούτε στον Κώστα, ούτε στον Απόστολο, ούτε στη Ραχήλ, πουθενά εξαφανισμένος. Έλα, βρε, Άννα μου, μην πανικοβάλλεσαι. Μπορεί να έχει πάει σε κάποιο φίλο του που δεν σπάει τώρα ο νους. Αφού τους πήρε όλους τους φίλους του. Το Γιώργο τον πήρες. Ο Γιώργος είναι στο εξωτερικό. Το Θωμά. Μα το Θωμά έχουν μαλώσει. Τον Ευγένιο τον πήρες. Καλό, Ευγένιος είναι εδώ. Όχι, παιδί μου, δεν είναι εδώ. Έχει ρεπό σήμερα. Έχει ρεπό. Εμπρός. Έλα, Άννα μου, εσύ είσαι. Αν είναι εδώ ο Γιάννης. Όχι, δεν είναι. Δε, γιατί δεν είναι εκεί. Ούτε στο Ευγένιο είναι. Άννα, ήρθαν οι Εγγλές και πρέπει να πας πάνω. Τώρα βρήκανε κι αυτοί. Λοιπόν, πάω. Άμα μάθετε κάτι, ειδοποιήστε με αμέσως, ε. Ακόμα δεν ήρθε, ε. Ναι, και έχουμε αρχίσει να ανησυχούμε. Γιατί αυτό συνήθως δεν αργεί. Ναι, έχεις δίκιο. Μόνο τότε που είχε τρακάρει είχε αργήσει. Καλεκουνήσω από τη θέση σου. Τι να κουνηθεί από τη θέση της, Φούλη.
Μη βλέπεις που δεν μίλησα μπροστά στην πουλα για να μην της βάλω ιδέες, αλλά εμένα το μυαλό μου αμέσως πήγε στο κακό. Λέτε να... λέμε να μιλάμε, γιατί δεν δίνει σημεία ζωής. Γιατί μπορεί να μη ζει. Οπότε πώς θα δώσει σημεία ζωής. Βεβαίως. Καλέ, εσείς τον θάψατε κιόλας τον άνθρωπο. Έστω, εγώ σου λέω δεν είναι νεκρός. Τραυματισμένος όμως είναι σίγουρα. Μα γιατί είστε τόσο σίγουροι. Γιατί έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης, γιατί έφυγε από το σπίτι του εμβρασμό ψυχής, θέλεις κι άλλα. Δηλαδή και όποιος φεύγει από το σπίτι του εμβρασμό ψυχής, δε και καλά πρέπει να πάθει κακό. Βέβαια. Δεν έχεις δει πώς γίνεται στις ελληνικές ταινίες αυτές τις περιπτώσεις. Μόλις ο κερατάς μάθει ότι είναι κερατάς, λύνει την γραβάτα του, παίρνει ένα μπουκάλι, μπαίνει στο αυτοκίνητο και οδηγεί απελπισμένος. Με το ένα χέρι οδηγεί, με το άλλο γλου γλου πίνει. Με το ένα χέρι οδηγεί, με το άλλο γλου γλου πίνει. Και ταυτοχρόνως ακούει τη φωνή της λεγάμενης. Έχω εραστεί, έχω εραστεί, έχω εραστεί. Και ντοπ, τρακάρι. Αχ, λέτε να πάθε το ίδιο και ο Γιάννης. Σε χοντρές γραμμές, ναι. Έστω να μην άκουγε τη φωνή της λεγάμενης. Κι εγώ πολύ φοβάμαι ότι πάνω στην ταραχή του έπαθε ατύχημα. Το έπαθε ή το προκάλεσε κιόλας. Λέτε να αυτοκτόνησε. Γιατί όχι, αν δεν αυτοκτονήσει τώρα, πότε θα αυτοκτονήσει. Σωστά, γιατί έχει και κάθε λόγο. Άντε καλέ τώρα, ο Γιάννης δεν είναι από τους ανθρώπους που αυτοκτονούν. Γιατί δεν ξέρεις τι ευαίσθητο παιδί είναι. Καλά, εσείς προηγουμένως δεν λέγατε ότι είναι ένα φαλοκρατικό μουλάρι. Ναι, είναι ένα ευαίσθητο φαλοκρατικό μουλάρι. Υπάρχουν ευαίσθητα μουλάρια. Φυσικά υπάρχουν. Δεν έχεις ακούσει το άλογο που κλαίει. Βαλεντίν, το άλογο δεν είναι μουλάρι. Είναι όμως της ιδίας συνωμοταξίας. Καλέ! Αφήστε τα άλογα και τα μουλάρια να ψάξουμε να βρούμε το παιδί μας. Πού να ψάξουμε, κυρία Γιολάντα? Στα νοσοκομεία. Βαλεντίνη, πάρε τηλέφωνο. Πού να πάρω, καλέ? Σε όλα τα νοσοκομεία. Θα αρχίσουμε από τον Ευαγγελισμό. Μάλιστα, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ούτε στο Σεισμανόγλιο είναι. Πόσα νοσοκομεία μας μένουν ακόμα? Το Τζάνιο και το Λαϊκό. Πάρε Τζάνιο. Ναι. Σωτηρόπουλος, μια στιγμή. Δεν μου λες, Μωριβάνα, πώς το λένε αυτό το πνιγμένο που βρήκανε σήμερα στη βούλα? Σωτηρόπουλο τον λένε. Νομίζω. Μάλιστα, κυρία μου. Υπάρχει Σωτηρόπουλος. Τη σήκτη σήμερα το πρωί. Τι είπατε? Μάλιστα. Τι σου λέει? Μάλιστα. Τι σου λέει? Μάλιστα. Ευχαριστώ. Τι σου είπε, καλέ? Βρήκανε πνιγμένο στη βούλα. Έπεσε στη θάλασσα με το αυτοκίνητο. Χριστέ μου, το έλεγα εγώ, το έλεγα. Πού, καλέ, πότε, πώς έγινε? Τι σημασία έχει, καλέ, το πώς και πού? Σημασία έχει ότι έγινε. Πάρε γρήγορα τη βούλα να έρθει από πάνω. Φεύγουμε για Τζάνιο. Κατέβα, κατέβα εσύ, Ανούλα μου, και εγώ θα σου πω. Όχι, δεν μπορώ να σου πω από το τηλέφωνο. Σε 5 λεπτά, δεν μπορείς πιο νωρίς. Όχι, δεν είναι επίγον, αλλά ναι, είναι και επίγον. Έλα όσο πιο γρήγορα μπορείς. Χριστέ, πώς θα της το πω τέτοιο πράγμα. Μα πώς το έπαθε. Έτρεχε, λέει, με το αυτοκίνητο. Από την ταραχή του είδες, Φούλη, είδες που δεν με πίστευες. Καλέ, αφήστε την, δεν ξέρει η Φούλη από ψυχολογία. Μα πού να φανταστώ εγώ αυτή την εξέλιξη. Κι όμως έγινε ακριβώς όπως το είπα. Μόλις άκουσε το κακό μαντάτο, πήρε ένα μπουκάλι ουίσκι, έλυσε τη γραβάτα του και μπήκε σαν τρελό στο αυτοκίνητο. Με το ένα χέρι οδηγούσε, με το άλλο γλου γλου έπινε. Με το ένα χέρι οδηγούσε, με το άλλο γλου γλου έπινε. Και ταυτοχρόνως άκουγε τη φωνή της μπούλας μου. Έχω εραστεί, έχω εραστεί, έχω εραστεί. Και μπλουτς έπεσε στη θάλασσα. Αχ, αμπορούλη μου, αχ, Γιάννη μου. Σαν το σκυλί στα μπέλη πήγες. Καλέ, αφού δεν πήγες στα μπέλη, στη θάλασσα έπεσε. Τρόπος του λέγει, πουλάκι μου, φασόντε παρλέζε. Κρίμα, κρίμα, τόσο νέος. Θυμάμαι την πρώτη φορά που τον είδε εδώ πέρα στο κανάλι, φορούσε ένα ωραιότατο μπαμπακερό κοστούμι. Τι ωραίος που ήταν. Και εγώ θυμάμαι την πρώτη μας συνάντηση. Είχα έρθει να πιάσω δουλειά. Φορούσε ένα ταγεράκι που το είχε ράψει η μαμά μου. Πολύ ωραίο. Μπλε νουάρ με μουσμουλί γιακά, σορτί, γοβάκι και τσάντα. Πορτί μας νοιάζει τι φόραγες εσύ. Τέτοιες στιγμές λένε τι φόραγε ο Μακαρίτης. Ο Μακαρίτης είναι το τιμόμενο πρόσωπο.
Και αυτός καλά ήταν ντυμένος. Ήτανε πάντα του κομψός. Ήτανε κουκέτης και σπάθενος, αλλά εγώ τον αγαπούσα σαν παιδί μου και σε πίκρινε. Γιατί εμείς δεν τον αγαπούσαμε κι ας ήταν νευρικός. Ε, ναι, ήταν. Ήταν και ιδιότροπος. Και συμφεροντολόγος ήτανε. Και καριερίστας. Βέβαια, ήτανε. Μόλις τις κυβερνήσεις μέσα ήταν. Και καταστάσεις εκμεταλλεύει. Και κουμενιάρης Μέγας ήτανε. Αλλά κατά βάθος καλό παιδί. Πολύ καλό. Άριστο. Κυρία Γιολάντα μου, ηρεμήστε, γιατί πρέπει να το πούμε και στην Άννα. Αχ, Θεέ μου, πώς θα το πω, πώς θα το ξεστομίσω. Με το μαλακό, σιγά σιγά, να μην πάθει σοκ. Έχεις δίκιο, πρέπει να κρύψω το πόνο μου. Βαλεντίνη, νομίζω πρέπει να τηλεφωνήσεις και στον Πέτρο να έρθει κάτω. Νομίζω πρέπει να το μάθει και αυτό. Έγινε τίποτα σοβαρό? Καλά, έρχομαι αμέσως. Με το ένα χέρι οδηγούσε, με το άλλο γκλουγκλου έπινε. Με το ένα χέρι οδηγούσε, με το άλλο γκλουγκλου έπινε. Και μπλουτς έπεσε στη θάλασσα. Ο Γιάννης. Όχι, ο Ερίκος μπριόλασε, βέβαια, ο Γιάννης. Θεέ μου, σε ποιο σημείο φτάσαμε να θρηνήσουμε και θύματα. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Βέβαια, δεν ξέρεις τι να πεις, γιατί εσύ είσαι ο κύριος ένοχος. Πέτρο Αθανασιάδη σκότωσε το φίλο σου. Είσαι ένοχος για φόνο εξαμελίας. Όχι να με κατηγορήσετε κιόλας, εγώ απλώς αγάπησα. Πού να φανταστώ ότι θα κατέληγε έτσι το πράγμα. Βέβαια, εσύ απλώς αγάπησες, Πέτρο. Το λουλούδι της Ιδονής μπορεί να είναι γλυκό, αλλά ειδού τι καρπούς φέρει. Αχ, τι ωραία που τα λέτε, κυρία Γιολάντα. Ούτε Βίνα Δράκου στη λάμψη δεν τα λέει έτσι. Τα λέω γιατί πονάω. Το γαμπρό μου έχασα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία Γιολάντα. Μην προσθέτετε κι άλλες τύψεις στον πόνο που αισθάνομαι. Εγώ πονάω περισσότερο. Ελάτε καλέ, κυρία Γιολάντα, μην του λέτε τέτοια και αρπάξει κι αυτός κανένα μπουκάλι με μίσκι και αρχίζει και τρέχει με το αυτοκίνητο. Καλά σας λέει, μην τους χάσει η Άννα και τους δυο σε μια μέρα. Σταμάτα, Βαλεντίνη, σταματήστε γιατί έρχεται η Άννα. Ωχ, Θεέ μου, δώσε δύναμη στην πονεμένη μάνα. Κυρία Γιολάντα, με τρόπο να της το πούμε, με τρόπο. Γιατί με φωνάξατε, ήρθε ο Γιάννης? Όχι, Ανούλα μου, δεν ήρθε. Ούτε πρόκειται να έρθει. Μήπως τηλεφώνησε? Δεν τηλεφωνούνε από εκεί που βρίσκεται. Γιατί, πού βρίσκεται? Να, λέμε τώρα. Ξέρετε που είναι? Όχι, ακριβώς δεν ξέρουμε. Αλλά ξέρουμε που θα πάει. Δεν καταλαβαίνω, τι θέλετε να πείτε? Να, Ανούλα μου, ξέρεις, ο Γιάννης μας φεύγει. Πάει σε άλλο κανάλι. Και σε άλλο κόσμο, μπορώ να σου πω. Τι είπες? Τίποτα. Κατάλαβα. Τον πήρανε στο Sky, ε? Κατά μία έννοια, ναι. Τι εννοείς κατά μία έννοια, ναι? Άννα μου, Sky στα αγγλικά σημαίνει ουρανός. Το ξέρω τι σημαίνει στα αγγλικά. Πες μου, έκλεισε με το Sky. Δεν έκλεισε ακριβώς. Βρίσκεται στις διαπραγματεύσεις. Καλά, άμα θέλει να πάει σε άλλο κανάλι, εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τον εμποδίσω ούτε να τον φέρω πίσω. Αυτό κι αν δεν μπορείς. Από εκεί που πάει δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει πίσω. Γιατί έκλεισε με αποκλειστικό συμβόλαιο. Πολύ αποκλειστικό. Πάρα πολύ αποκλειστικό. Δεν καταλαβαίνω, εσείς κάτι θέλετε να πείτε. Πείτε το καθαρά. Έλα, μαμά, πες μου τι συμβαίνει με τον Γιάννη. Μπούλα μου. Ναι, μαμά. Μπούλα, δίσου πένθυμα και βγάλε το κραγιόν σου. Είπες? Άννα, τον έχουνε στο τζάνιο. Είναι βαριά. Βάλε λίγο ακόμα. Πολύ βαριά. Ακόμα λίγο. Έτοιμο θάνατος. Ακόμα λίγο. Δηλαδή. Μπούλα. Μπούλα. Τώρα είμαστε και οι δύο χείρες. Σοπάτε καλά, κυρία Γιολάντα. Πώς να σοπάσω. Έχασα το Γιάννη μου, το καμάρι μου. Το στολίδι του Μίντια Τσάνελ. Ηρεμήστε, κυρία Γιολάντα. Πώς να ηρεμήσω, Γιάννη μου, κολόνα του σπιτιού μου. Σταμάτα, μαμά, δεν χείραψες εσύ, εγώ είμαι η χείρα. Και τη χείρα, εύθυμη χείρα. Μαμά, σε παρακαλώ πολύ. Κυρία Γιολάντα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εσύ κακούργα, εσύ κι αυτός το φάγατε. Γαμπρέ μου, σε φάγανε μπαμπέσικα. Ελάτε καλή, κυρία σε Γιολάντα. Σε φάγανε Γιάννη μου, παλικάρι μου. Κυρία Γιολάντα. Καμάρι μου, Γιάννη μου. Φωνάζετε έτσι. Γιάννη μου. Γιάννη. Γιάννη. Χριστέ μου, βρικολάκια σου. Γιάννη,
πίσω, γύρνα πίσω. Γιάννη, πώς ήρθες εδώ? Καλέ, σκόρδα, φέρτε σκόρδα. Πίσω, μπουρδούλακα! Ξοργισμένο στον απίγανο! Γιάννη, δεν πέθανες. Γιατί θα έπρεπε? Γύρισα από τον κάτω κόσμο για να πάρει εκδίκηση. Γιάννη, αυτός να εκδικηθείς, αυτή φταίνε. Εγώ δεν ήξερα τίποτα για την παράνομη σχέση. Σκάσε, μαμά. Ο Γιάννης δεν είναι νεκρός. Είναι ζωντανός και ήρθε να πάρει την εκδίκησή του. Δεν ξέρω τι να πω. Θα χαρακτήριζα τη συμπεριφορά του επίκο σκουφί. Ο Γιάννης με την υποψία και μόνο ότι μπορεί να είχε σεραστεί, απειλούσε ότι θα τον γδάρει ζωντανό και θα του ρίξει αλάτι στις πληγές. Τώρα που είναι σίγουρος και ξέρει και ποιος είναι, δεν αντιδρά. Μωρή, μήπως δεν άκουσε τι του πες. Έλα, μαμά. Λέω, μήπως δεν κατάλαβε, βρε παιδί μου. Όχι, μαμά, ο Γιάννης κατάλαβε ότι έχω εραστεί. Μήπως δεν κατάλαβε ότι ο εραστής είναι ο Πέτρος, όχι τίποτα άλλο. Μην πάει και γδάρει λάθος άνθρωπο. Όχι, μαμά μου, κατάλαβε ότι ο εραστής είναι ο Πέτρος. Άρα εμένα θα γδάρει. Σταμάτα κι εσύ. Σου φάνηκε ο Γιάννης έτσι όπως συμπεριφέρθηκε, άνθρωπος που θέλει να σε γδάρει. Μπορεί να το προετοιμάζει, μπορεί να μην θέλει να τον εγδάρει μέσα σε ένα κανάλι. Και πού θέλει να τον εγδάρει, μέσα σε δρυσοδεψίο? Όποιος θέλει να γδάρει τον άλλο, τον γδέρνει όπου τον ευρύ. Άρα ωραιότατα μπορεί να γδάρει εμένα όταν θα πάω στο γραφείο που μπορεί να με ξεμοναχιάσει κιόλας. Αχ, δεν μπορώ να ακούω βλακίες. Μα τι φαντάζεσαι, ότι ο Γιάννης είναι ο Χάνιμπαλ Λέκτερ? Η ζήλια ξεγριώνει τον άνθρωπο. Μαμά, αν κάθε άντρας που μάθαινε ότι η γυναίκα του έχει εραστεί γινόταν Χάνιμπαλ Λέκτερ, θα είμαστε τώρα όλες τσαντάκια και μπαζούρ. Ωραία, λέγει ότι θες εσύ. Εγώ μέσα στο γραφείο μαζί του δεν πάω. Και πού θα πας? Εδώ, κάπου έξω, οπουδήποτε. Και τα πράγματά σου? Θα πάει να μου τα φέρει η κυρία Γιολάντα. Καλέ, Πρίτς, πού θα πάω εγώ? Να ξεσπάσει επάνω μου. Όρεξη είχα να τις αρπάξω μεσημεριάτικο. Εγώ πάντως εκεί μέσα δεν πάω παρά μόνο με σωματοφύλακες. Και ποιος είσαι, καλέ, να σου βάλουμε σωματοφύλακες? Ο Μάικλ Τζάκσον. Έλα, Πέτρο μου, σύνελθε και πήγαινε στο γραφείο σου. Καλά σου λέει. Αν είσαι άντρας, πήγαινε. Μόνο στο κρεβάτι θα επιδεικνύεις τον ανδρισμό σου. Πολύ καλά. Το κρίμα στο λαιμό σας. Δεν ακούω τίποτα δίπλα. Φαίνεται δεν τον έδειρο Γιάννη. Να σου πω την αλήθεια, εμένα αν τον έδερνα θα με βόλευε περισσότερο. Θα ξέρα πώς να φερθώ. Αυτή η ενηγματική συμπεριφορά του Γιάννη με έχει φέρει σε φοβερή αμηχανία. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να του μιλήσω, να μην του μιλήσω. Και αν του μιλήσω, τι να του πω? Πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν ξέρω πώς να φερθώ στο Γιάννη. Βρε παιδί μου, βλέποντας και κάνοντας. Θα δεις τι θα κάνει κι αυτός. Δύο πράγματα δεν περίμενα ποτέ στη ζωή μου. Να φύγει ο Λένιν από το μαυσολείο της στην κόκκινη πλατεία και να αντιδράσει ο Γιάννης έτσι απλά στο χωρισμό. Εγώ από ένα τέτοιον άνθρωπο σαν τον Γιάννη θα περίμενα τουλάχιστον διπλή δολοφονία. Κι αυτός δεν έκανε ούτε τσίχ. Δεν τον είδατε στο δελτίο. Έκατσε πλάι στον Πέτρο και είπε τις ειδήσεις σαν να μην τρέχει τίποτα. Είχε όμως μια μελαγχολία στο βλέμμα του. Εάν δεν είχε και αυτή τη μελαγχολία, θα έλεγα ότι είναι και εντελώς ανέστητος. Α, όχι, κύριε Γιολάντα, μην το λέτε αυτό. Ο Γιάννης υποφέρει πολύ. Αυτό πιστεύω κι εγώ, αλλά γιατί δεν το δείχνει? Από αξιοπρέπεια. Είναι όμως μόνο από την αξιοπρέπεια ή έχει πάθει σοκ ο άνθρωπος και τον εχάνουμε? Τι εννοείς, Βαλεντίνη, τον εχάνουμε? Τι εννοώ, φούλη μου? Δεν ξέρεις ότι είναι πολλοί που τους άλεψες σε αυτές τις περιπτώσεις? Η Αστέρο έτσι δεν το έπαθε από ερωτική απογοήτευση? Λες τώρα και ο Γιάννης να πάρει μπάλα τα σπήλαια της Παιανίας με τα μαλλιά ξέπλεκα στους ώμους, σαν την Αστέρο? Μην κοροϊδεύετε, κυρία Γιολάντα, γιατί αυτά τα πράγματα γίνονται. Μια ξαδέρφη μου που την εγκατέλειψε ο άντρας της έπαθε προσωρινή αμνησία. Και μια άλλη ξαδέρφη μου, στην ίδια περίπτωση, έπαθε ημικρανίες. Και μια άλλη ξαδέρφη μου. Μα τι στο διάλογο, καμιά ξαδέρφη σου δεν έχει σταυρώσει άντρα? Όλες τις παρατήσανε. Όχι όλες, αλλά τις περισσότερες. Είμαστε άτυχο σόι. Βαλεντίνη, δεν ξέρω τι κάνουν οι ξαδέλφες σου, αλλά ο Γιάννης δεν έχει αμνησία. Έχει όμως αυτή τη βουβή μελαγχολία, που είναι πιο επικίνδυνη. Θυμάμαι μια ξαδέρφη μου. Όπως τόσες άλλες εξάλλου. Ναι, είχε πάθει αυτή τη βουβή μελαγχολία. Και μέσα στη βουβή μελαγχολία ήπιε ποντικό φάρμακο. Από ερωτική απογοήτευση? Όχι, μπέρδεψε τα κουτιά. Τη φρουκτόζη με το ποντικό φάρμακο. Μήπως οι ξαδέρφες σου, εκτός που έχουν τον ανθρωποδιώχτη, είναι και ηλίθιες? Όχι, καλέ, μια χαρά κορίτσια είναι. Δεν το νομίζω. Καλά, δεν μ' ακούτε τώρα τι σας λέω εγώ, αλλά θα έχουμε δράματα. Αυτή η ιστορία δεν θα τελειώσει έτσι ανέμακτα. Με βασανίζει, μαμάκα μου, με βασανίζει. Ποιος, κοριτσάκι μου, ποιος σε βασανίζει? Ο Γιάννης, μαμά μου, ο Γιάννης. Ήρθε εδώ. Ήρθε εδώ και τι έκανε? Πήρε τα πουλόβερ του. Και αυτό ήτανε το βασανιστήριο? Όχι αυτό, άλλο. Τι έκανε, σε έβρισε? Όχι. Σε χτύπησε ο παλιάνθρωπος? Ούτε. Τότε τι έκανε το βραμόσκυλο, μήπως αποπειράθηκε να σε σκοτώσει? Όχι, έκανε κάτι πολύ χειρότερο. Ποιο είναι το χειρότερο, καλέ? Να ήρθε και κάθισε εδώ δίπλα μου και άρχισε να με χαϊδεύει, να με φυλάει. Και εσύ τον χαστούκησες φυσικά? Όχι. Γιατί όχι?
Γιατί τον ήθελα. Α, και αυτό ήταν το βασανιστήριο. Ναι, γιατί με κάνει και τον θέλω. Εγώ δεν θέλω να τον θέλω, αλλά τον θέλω. Αυτό σε θέλει. Πάρα πολύ, και αυτό με βασανίζει χειρότερα. Χριστέ μου, τι τραγική που είναι η μοίρα του ανθρώπου. Άλλες να παρακαλάνε για αυτό το βασανιστήριο, κι άλλες να υποφέρουνε που τις παρακαλάνε.